έχει χαρακτηριστεί μαθηματική ιδιοφυΐα και ως ένα από τα πιο λαμπρά μυαλά στον πλανήτη. Ο Κωνσταντίνος Δασκαλάκης, σε ηλικία μόλις 37 ετών, κατατάσσεται στην κορυφή της λίστας των Ελλήνων επιστημόνων με διεθνές κύρος και αναγνώριση που δεν ξεχνά τις κριτικές ρίζες του, στις οποίες αναφέρεται μιλώντας στην Κρήτη TV. Οι ρίζες είναι πολύ σημαντικές και εγώ είμαι τυχερός που οι ρίζες μου είναι κριτικές. Η Κρήτη ήταν πάντα έμπνευση για μένα και βέβαια οι αξίες που μου καλλιεργήθηκαν και η κουλτούρα που μου καλλιεργήθηκε στο σπίτι από τους κριτικούς γονείς μου ήταν πολύ σημαντικές για τη διαμόρφωση της σκέψης μου και για την γενικότερη κουλτούρα μου και τις αξίες μου. Αυτό που κατατάσσει τον Κωνσταντίνο Δασκαλάκη στα λαμπρότερα μυαλά του κόσμου και έκανε τους πάντες να παραλυρούν ήταν το γεγονός ότι αποφάσισε να αναμετρηθεί με την αίτητη ισορροπία των παιγνίων, λύνοντας το γρίφο του ΝΑΣ. Την εξίσωση που προσπαθούσαν να λύσουν οι μαθηματικοί σε όλο τον κόσμο, χωρίς αποτέλεσμα τα τελευταία 60 χρόνια. Την απάντηση έδωσε ο ίδιος στη διδακτορική του διατριβή, στην οποία μελέτησε το θεώρημα του Τζον Νας. Ο πολυβραβευμένος Έλληνας επιστήμονας είναι καθηγητής σήμερα στο MIT και κύριος ερευνητής στο Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης του Πανεπιστημίου. Ο ίδιος, απαντώντας στην ερώτηση μετά το γρίφο του ΝΑΣ ποια πρόκληση θέλει να κατακτήσει, απαντά ότι σκοπός της ζωής και της έρευνάς του είναι πώς μέσα από τη χρήση των μαθηματικών μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα τον άνθρωπο και να βρούμε τρόπο έτσι ώστε οι υπολογιστές να μπορούν να αναπτύξουν αντίστοιχες νοητικές ικανότητες. Δηλαδή τη μελέτη του πώς οι υπολογιστές θα μπορούν να αναπτύξουν νοητικές ικανότητες αντίστοιχες ανταγωνιστικές αυτές του ανθρώπινου νου. Πώς γίνεται ένας υπολογιστής να καταλάβει τον κόσμο γύρω του, να είναι δημιουργικός, να μπορεί να εξερευνήσει τον κόσμο γύρω του, να επικοινωνήσει με άλλους ανθρώπους ή άλλα μηχανήματα. Η έλλειψη χρηματοδοτήσεων, τα δομικά προβλήματα των ελληνικών πανεπιστημίων αλλά και η έλλειψη ενός κέντρου αριστείας αποτελούν τροχοπέδι για τους νέους Έλληνες επιστήμονες που δεν μπορούν να διαπρέψουν στη χώρα τους. Όμως τίποτα δεν είναι αδύνατο αρκεί να το κυνηγήσουμε και να υπηρετήσουμε αυτό που θέλουμε με πάθος, λέει ο Κωνσταντίνος Δασκαλάκης απευθυνόμενος στα νέα παιδιά που τον πολιορκούν σε κάθε εμφάνισή του. Δεν έχει υπάρξει και το όραμα να φτιάξουμε κάποιο κέντρο το οποίο θα συγκεντρώνει αριστεία. Έχουμε πολλές νησίδες αριστείας διάσπαρτες σε ελληνικά πανεπιστήμια. Αυτό που θα χρειαζόταν είναι ένα εθνικό όραμα, μια πρωτοβουλία για να συγκεντρωθεί αυτή η αριστεία σε κέντρα παγκοσμίου κύρους. Νομίζω ότι η χώρα μας πρέπει να επενδύσει στην έρευνά της. Να ακολουθούν πρώτα απ' όλα αυτό για το οποίο είναι παθιασμένα. Ο καθένας μας πρέπει να βρει ποιο είναι το δικό του πάθος.